Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που γίνεται με την νοσηλευτική του Δημοτήχου, μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι στα περισσότερα, σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλα τα τμήματα, σε όλες τις σχολές υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις καθηγητών, υποδομών κτλ. Στο Δημότυχο όμως αυτό έχει τερματιστεί. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα και σε σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και σε σχέση με τις υποδομές. Θα πω ορισμένα παραδείγματα για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε. Και αυτό γίνεται στο Δημότυχο, μια πόλη η οποία, αν μη τι άλλο, έχει μια ισχυρότατη ιστορική ταυτότητα για όσους γνωρίζουν, και νομίζω ότι δεν της ταιριάζει μια τέτοια μεταχείριση. Ρίξατε τις ευθύνες στους προηγούμενους. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα τους αθωώσουμε. Άλλωστε και τα αντίστοιχα νομοσχέδια του κυρίου Γαβρόγλου εμείς τα καταψηφίζαμε και με τα δυο μας χέρια και κάναμε μάλιστα και ουσιαστικότατη κριτική, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που νομίζουμε ότι έκανε επιφανειακή και επιδερμική κριτική. Όμως η ευθύνη τώρα πια, κύριε Υπουργέ, βαραίνει τη δική σας κυβέρνηση. Οι ευθύνες των προηγούμενων κρίθηκαν στις εκλογές. Από εδώ και πέρα την ευθύνη και για την νοσηλευτική του Δημοτήχου την έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε ότι υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας, γιατί εγώ αυτό κατάλαβα με τη διοικούσα επιτροπή, δεν μας ενημέρωσε και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επικοινωνήσετε μεταξύ σας, να συνεννοηθείτε, γιατί τελικά την ύφη την πληρώνουν αυτοί οι φοιτητές, οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους. Παρακολουθούμε τα δημοσιεύματα, από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη πληρώνουν ενίκεια, έχουν ένα σωρό έξοδα και η σχολή τους ακόμα να λειτουργήσει με κίνδυνο να χάσουν, όπως είπαμε, και το εξάμηνο. Εν τω μεταξύ, σταθήκαμε κυρίως στην έλλειψη των καθηγητών, η οποία είναι, δεν υπάρχουν καθηγητές, όπως και εσείς ομολογήσατε. Να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες υποδομές, να πούμε ότι δεν έχουν ουσιαστικά αίθουσες για μάθημα, ότι έχουν μονάχα δύο μικρές αίθουσες και στην αίθουσα των υπολογιστών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ίδιων των φοιτητών. Οι υπολογιστές που υπάρχουν εκεί είναι για πέταμα. Το ότι δεν υπάρχει αμφιθέατρο και κάνουν τα μαθήματά τους στον κινηματογράφο του Δημοτήχου που τον παραχωρεί ο Δήμος δίκην αίθουσας. Ότι δεν υπάρχουν εστίες φυσικά. Δεν υπάρχει κανενός είδους φοιτητική μέρημνα. Αν είναι δυνατόν, μπορεί να υπάρξει μια σχολή, μια πανεπιστημιακή σχολή σε οποιαδήποτε πόλη, λέμε εμείς, όχι μόνο στο Δημότυχο. Αυτά τα ζητάμε για όλα τα τμήματα, για όλες τις σχολές. Χωρίς να υπάρχουν, χωρίς να υπάρχει φοιτητική μέρημνα, υποδομές φοιτητικής μέρημνας, το κατάλληλο και το, βεβαίως, και το επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι ώστε τα παιδιά να σπουδάζουν και οι οικογένειές τους να ξοδεύουν όσο γίνεται λιγότερα. Τίποτα από αυτά λοιπόν δεν γίνεται και θα θέλαμε εδώ και μια δέσμευση, αν μπορείτε να κάνετε, για το εξάμηνο, γιατί ξέρουμε ότι παρακολουθούν αρκετοί από τους φοιτητές, μια δέσμευση για το χειμερινό εξάμηνο αυτών των παιδιών που με αγωνία βλέπουν τις μέρες να περνάνε και το πρόβλημά τους δυστυχώς να μην λύνεται. Ευχαριστώ.